Δεν μπορούμε να μας πει ο κύριος Κώστας, όπως ότι εγγράφος. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια διαταρακτικοπία από εκεί της Πάνος Βιθάνιας. Έτσι, και όλοι που μεταφέρεται, αφήνουμε το πυθμένα κάτω ως έχει, αφαιρώντας το μεσόδο. Άμα θέλετε τώρα εσείς σας στείλουμε τον οπλισμό και το μεταφέρεται, σας στείλουμε για την ΑΤΕ, για να μας πείτε το OK να σας στείλουμε. Αλλά κόβαμε το από πάνω όμως. Δεν ξέρουμε τη στατικότητα που έχει μετά. Εσείς τι ξέρετε. Τι θέλει η γέφυρά σας. Λοιπόν, άλλες μετρήσεις εδώ θέλετε να κάνετε τίποτα. Όχι. Αυτό που είπαμε. Το προσωπικό. Μέσα ένα για να. Θα τα πούμε εμείς μετά στο Δήμο αυτά. Να απλώσουμε τα υλικά μας. Τίποτα. Ωραία. Κάποιο διάγραμμα. Η περιφέρεια μας είναι το χρόνο διάγραμμα. Πότε ξεκινά να χαλάει και πότε. Πότε θέλετε. Αύριο ερχόμαστε. Ωραία, αύριο, ωραία. Αλλά οι άνθρωποι πότε θέλουν όμως. Αν οι άνθρωποι θέλουν μετά ένα μήνα, μην χαλάζουν εμείς από αύριο. Αυτό λέω. Μάλλον εσείς θα καθυστερήσετε από ό,τι οι άνθρωποι. Ξέρετε, αύριο έρθει εσείς εγκρεμίζει. Πιάει σαν να δούμε. Να καλωσορίσω στο Δήμο τους δύο συνταγματάρχες, τον κύριο Στρομπονιάτη και τον κύριο Καραγιάννη, εκ μέρους του Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Όπως ξέρετε, είχαμε πει ότι πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις σε ό,τι έχει να κάνει τα αντιπλημμυρικά έργα της Ιδίας. Το βασικό πρόβλημα που το γνωρίζετε και εσείς, το οποίο δημιουργείται με μεγάλη περιοδικότητα, είναι το πρόβλημα στη γέφυρα του Αιγαίου. Έχουμε μια γέφυρα με ένα άνοιγμα 8 μέτρων, ενώ στη συγκεκριμένη περιοχή και σε κατά όλο το μήκος του ποταμού, το άνοιγμα του ποταμού είναι 16 μέτρα σύν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει κάτι να γίνει και να γίνει άμεσα. Έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις. Είδατε ότι από την πρώτη μέρα προσπαθήσαμε να λύσουμε το θέμα. Ευτυχώς, ευχαριστούμε ιδιαίτερα τις υπηρεσίες που ανταποκριθήκαν. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Υπουργό τον κύριο Πλαγιωτάκη, ο οποίος ενήθισε τόσο ώστε να έχουμε μια άμεση επαφή. Τι μέλη γενέστε. Η περιφέρεια έχει συμφωνήσει. Διότι όπως γνωρίζετε είναι ο καθήλυν αρμόδιος σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα των ρεμάτων και των ποταμών. Να έχουμε σε πρώτη φάση μια εκτίμηση από τους επιτελείς, ούτως ώστε να δούμε πώς θα προχωρήσει η αντικατάσταση της σημερινής γέφυρας με μια γέφυρα τύπου Μπέλεϊ στρατιωτική, η οποία θα λύσει προσωρινά το πρόβλημα. Και λέμε προσωρινά το πρόβλημα, γιατί όπως ξέρετε η περιφέρεια έχει ήδη, είναι σε μια διαδικασία ανάθεσης μελέτης οριστικής για τη συγκεκριμένη γέφυρα, ούτως ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα οριστικά. Σαν προσωρινή λύση λοιπόν, αλλά απαιτούμενη, προχωρούμε στην διαδικασία που σας ανέφερα. Η περιφέρεια λοιπόν έχει συμφωνήσει, όπως είπαμε, θα καταδαφιστεί συγκεκριμένη γέφυρα, θα τοποθετηθούν δύο βάθρα σύμφωνα με τις υποδείξεις από το επιτελείο, ούτως ώστε να μπορέσουμε άμεσα να έχουμε την τοποθέτηση της ανατάξιμης γέφυρας στην Μπουμπελή. Περιμένουμε από τους κυρίους να εκτιμήσουν την κατάσταση, να δώσουν τα στοιχεία τα απαιτούμενα στην περιφέρεια για να μπορέσει η περιφέρεια να προχωρήσει τις διαδικασίες. Εκτιμούμε από ό,τι κάναμε και μια συνομιλία ότι η τοποθέτηση είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία. Αρκεί να υπάρχει ο σωστός προγραμματισμός, ώστε να υπάρχουν προϋποθέσεις εκείνες για να μπορέσουμε άμεσα να στήσουμε τη καινούργια γέφυρα όπως σας είπα. Φαντάζομαι ότι θα προχωρήσουμε γρήγορα. Βλέπουμε ότι υπάρχει ιδιαίτερη διάθεση και προθυμία από τα Υπουργεία να μας βοηθήσουν και από την περιφέρεια. Οπότε εκτιμούμε ότι ένα πρόβλημα το οποίο, όπως σας είπα, δημιουργεί πλημμυρικά ζητήματα στην περιοχή και ιδιαίτερα στο παραλιακό μέτωπο της Ιδίας, θα λυθεί εμβολής με την κατασκευή και τη συγκεκριμένη παρέμβαση που θα γίνει. Η διαδικασία μπορεί να έρθει χώρα εντός του Νοεμβρίου. Δεν νομίζω να είναι εντός του Νοεμβρίου. Θα προσπαθήσουμε, καταρχήν αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να μπορέσει η περιφέρεια μέσω των υπηρεσιών να τρέξει τις διαδικασίες για την δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων για να μπορέσει να τοποθετηθεί η γέφυρα του στρατού απάνω. Εάν η περιφέρεια τρέξει τις διαδικασίες που και εκεί θα επιμείνουμε, εκτιμώ ότι εκ μέρους του Υπουργείου και εκ μέρους του στρατού η τοποθέτηση της γέφυρας είναι πολύ πιο εύκολη διαδικασία και πολύ πιο εύκολη υπόθεση.